σου η είδηση είναι η μεγάλη επιτυχία για τη ΦΕΤΑ. Αφορά την εγωπροοτοτροφία που είναι η σημαία μας στον αγροτικό χώρο. Από την αρχή είχαμε επιλέξει να στηρίξουμε το συγκεκριμένο χώρο και τα νέα είναι πάρα πολύ καλά. Είχαμε και τα νέα είναι πολύ καλά, γιατί την άποψη ότι ο όρος που είναι το προϊόντος της έλευσης της ονομασίας της προέλευσης, το ΠΟ που λένε, έχει βεβαίως εδραιωθεί για τη ΦΕΤΑ για πουλιστικά και τους Έλληνες παραγωγούς. Το οποίο είναι μια διαφορά από αυτό που είχαμε επιτύχει για την συμφωνία που είχαμε κάνει με τους Καναδούς. Οπότε νομίζω ότι το επίτευγμα είναι κάτι που μπορούμε να πανηγυρίσουμε σε αυτό το χρόνο. Από εδώ και στο εξής, δηλαδή, ΦΕΤΑ μόνο ελληνική. Ο όρος ΦΕΤΑ πλέον δεν θα χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη συμφωνία από κανέναν στη συγκεκριμένη χώρα. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ανοίγεται ένας δρόμος για μας πιο εύκολος για τις επόμενες συμφωνίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαπραγμάτευση, είχαμε βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο να ουσιαστικά να χάσουμε την ονομασία προέλευσης. Και μας το θεωρούσαν μάλιστα και ως δεδομένο ότι θα τη χάσουμε. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι όταν κανείς διαπραγματεύεται με σχέδιο, με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα και δεν δέχεται ότι η άλλη πλευρά του παρουσιάζει ως δεδομένο και επιμένει, καταφέρει να πετυχαίνει νίκες. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ακριβώς, Πρόεδρε, το ότι στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας το 15 το Μάρτιο καταγγείλαμε τις συμφωνίες με τον Καναδά και την Νότια Αφρική ήταν η αρχή μιας προσπάθειας που μας έφερε ουσιαστικά και με τον Καναδά και την Αφρική να πάρουμε δέσμευση για αναθεώρηση της συμφωνίας, αλλά και βεβαίως με τη σημερινή συμφωνία στην πλήρη κατοχύρωση του όρου ΦΕΤΑ. Και εδώ που τα λέμε είναι και μια δίκαιη εξέλιξη αυτή. Δεν υπάρχει ΦΕΤΑ αλλού. Βεβαίως, διότι ΦΕΤΑ. Ακριβώς. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλάβει ότι είμαστε πολύ σοβαροί σε αυτό το θέμα της ΦΕΤΑ, ιδίως της ΦΕΤΑ και άλλων φυσικά προϊόντων, αλλά ιδίως στη ΦΕΤΑ. Και το κατάλαβα ότι έπρεπε αυτό να μπει μέσα στη συμφωνία ως κοινή. ΦΕΤΑ είναι συνυφασμένη με το ανάγλυφο, με την βλάστηση, με τον πολιτισμό της χώρας μας και εκ των πραγμάτων λοιπόν έχει καταγωγή από τον Πολύφημο. Ο πρώτος που κατασκεύασε ΦΕΤΑ στην Ελλάδα ήταν ο Πολύφημος. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με την γεωγραφική ένδειξη που από εδώ και πέρα θα αποτελεί τη σημαία του αγροτικού χώρου στην προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Μια μεγάλη επιτυχία. Και πότε θα είναι η τελική ανακοίνωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Θα έλεγα ότι είναι θέμα ημερών και αυτή την ώρα γίνεται, ολοκληρώνεται η διαδικασία, δεν αλλάζει τίποτα. Εκείνο που το περιμένουμε είναι ότι σε πολύ λίγες ημέρες θα υπάρξει σχετική συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ του Πρωθυπουργού Ιαπωνίας και του Προέδρου της Κομισιόν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σημαντικό.